Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 17 Ιουλίου. Σήμερα μαζί σας θα είμαστε μέχρι τις 7.30 με την εκπομπή Αυτοδιοικητικά, η οποία είναι και η τελευταία για την συγκεκριμένη τηλεοπτική σεζόν. Θα κλείσουμε λοιπόν σήμερα και θα είμαστε και πάλι κοντά σας από το φθινόπωρο, αν όλα φυσικά πάνε καλά όσον αφορά την πανδημία. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες σε σχέση με τα κρούσματα. Να ξεκινήσουμε με τις κατασκηνώσεις στην Χαλκιδική, καθώς εξετάστηκαν 800 παιδιά και προσωπικό από την κατασκήνωση της Κασάνδρας, όπου εντοπίστηκαν 2 κρούσματα σε κατασκηνωτές και τα 800 τεστ τώρα δόθηκαν αρνητικά. Ωστόσο, η κατασκήνωση και όλη η έκθεση θα μείνει κλειστή από την Κυριακή 19 Ιουλίου ως την Τετάρτη 22 Ιουλίου για να πραγματοποιηθεί νέα απολίμανση των χώρων καθολική από ειδικό συνεργείο, παρά το γεγονός ότι το σύνολο των δημάτων ήταν αρνητικά. Μέχρι σήμερα, όπως είπαμε, βρέθηκαν 2 κρούσματα σε ανήλικα παιδιά στην κατασκήνωση, ενώ όλο το προσωπικό θα υποβληθεί επίσης σε μοριακό τεστ ένα 24ωρο πριν από την έλευση των νέων κατασκηνωτών στις 22 Ιουλίου, όταν θα ανοίξει και πάλι η κατασκήνωση. Παράλληλα, θα γίνεται και θερμομέτρηση εκ νέου όλων των ανθρώπων της κατασκήνωσης, προσωπικό δηλαδή και κατασκηνωτές, 2 φορές την ημέρα, επισημαίνει η κατασκήνωση σε ανακοίνωση που έχει εκδώσει. Η καθημερινή θερμομέτρηση είναι ένα μέτρο πρόληψης επιπλέον σε σχέση με τα όσα, και μάλιστα 2 φορές την ημέρα, σε σχέση με τα όσα προβλέπονται από τα πρωτόκολλα τα υγειονομικά για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων. Και φυσικά, όπως τονίζεται, υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση στο προσωπικό της κατασκήνωσης για τα μέτρα του COVID-19 και την ασφαλή τήρηση αυτών. Οποιοδήποτε παιδί με 10, 37 και 2 ή άλλο σύμπτωμα ήπιου κρυολογήματος μεταφέρεται σε ιατρείο, απομονώνεται, καλούνται οι γονείς του για να το παραλάβουν και στη συνέχεια προτρέπονται να προβούν σε σχετικό τεστ. Κάθε παιδί με υποψία ύποπτου συμπτώματος εξετάζεται σε ξεχωριστό ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο. Έχουν μπει στις κατασκηνώσεις επιπλέον συσκευές απονοθήκης και αντισηπτικών διαλυμάτων. Το εσωτερικό μπάνιο που διαθέτει και το ΒΣΕ που διαθέτει το κάθε δωμάτιο καθαρίζονται και απολυμμένονται καθημερινά από το προσωπικό των κατασκηνώσεων. Έχουν τυχοκολληθεί αφίσες με κανόνες υγιεινής και λειτουργίας σε κάθε σπιτάκι. Οι κοινόχρηστοι χώροι έχουν σαφείς οδηγίες για την τήρηση των μέτρων. Έχει γίνει αναδιαμόρφωση στον χώρο των εστιατορίων για να τηρούνται ακόμη μεγαλύτερες αποστάσεις ανάμεσα στους κατασκηνωτές που κάθονται για το φαγητό. Μικρός αριθμός των κατασκηνωτών στα σπιτάκια. Αυστηρό κυκλικό πρόγραμμα στις αθλητικές δραστηριότητες και το αθλητικό υλικό φυσικά απολυμμένεται. Επίσης, έχουν χωριστεί τα παιδιά σε ηλικιακές ομάδες, στηρούνται αποστάσεις στις βραδιές και στις εκδηλώσεις που γίνονται στα θεατράκια και στους υπόλοιπους χώρους. Ανάλογα φυσικά να πούμε ότι είναι τα μέτρα που λαμβάνονται σε όλες τις παιδικές κατασκηνώσεις ανά τη χώρα, κάτι που είχαμε αναδείξει μέσα από την εκπομπή Αυτοδιοικητικά από την πρώτη στιγμή που ασχοληθήκαμε με το θέμα, καθώς ήταν μεγάλος ο προβληματισμός των ιδιοκτητών κατασκηνώσεων σε όλη την Ελλάδα για το πώς ακριβώς θα λειτουργήσουν. Θυμίζουμε ότι υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη των κατασκηνώσεων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι το πρωτόκολλο που θα δοθεί για την τήρηση των υγειονομικών κανόνων θα είναι αυτό που θα αποτρέψει και τη διασπορά τυχών κρουσμάτων. Τώρα πάμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την ΕΙΑΘ που παρουσίασαν αναλυτικά το πρόγραμμα βάσει του οποίου γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τους βιολογικούς στην Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια εκτιμάται η κατάσταση με τα κρούσματα κορονοϊού. Οι εκτιμήσεις αυτές δεν είναι πολύ καλές, όπως ήδη έχουμε ανακοινώσει εδώ και 2 μέρες από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Σε Πιερία και Χαλκιδική, σε μεγάλα ξενοδοχεία και σε συγκεκριμένα σημεία του πολυοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης επεκτείνεται το πρόγραμμα παρακολούθησης του κορονοϊού στα λήματα που υλοποιεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Εταιρεία Ίδρυυση Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης με τη σύναψη συνεργασίας με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το πρόγραμμα που είναι πρωτοποριακό και αποτελεί πλέον παγκόσμια πρωτοτυπία ως προς τη μεθοδολογία του υιοθετήθηκε από την Περιφέρεια, όπως είπε σε συνέντευξη τύπου ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζικώστας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι στόχοι της συνεργασίας Περιφέρειας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και η ΑΘ είναι 2. Με αυτήν τη δράση που κάνουμε, έχουμε ένα ισχυρό όπλο πρόληψης. Και αυτό είναι, αν θέλετε, και ο πρώτος στόχος της συνεργασίας αυτής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
με το Αριστοτέλειο και την ΕΙΑΘ. Ο δεύτερος εξίσου σημαντικός στόχος της συνεργασίας μας είναι η επέκταση του προγράμματος αυτού παρακολούθησης του κορονοϊού στα λίμματα από το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης που γίνεται σήμερα σε ολόκληρη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ο κύριος Τζιτζικώστας έκρουσε το κόδωνα του κινδύνου για την εξέλιξη της πανδημίας και σημείωσε ότι χρειάζεται από όλους εγρήγορση και αποφασιστικότητα. Σύμφωνα με τον Πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συντονιστή του έργου Νίκο Παπαϊωάννου, ήδη τα αποτελέσματα των μετρήσεων που γίνονται δείχνουν ότι ο κορονοϊός όχι μόνο είναι εδώ, αλλά μέσω Ιουλίου επιστρέψαμε στα επίπεδα διασποράς του ιού που είχαμε στα τέλη Απριλίου και μάλιστα με αυξητικές τάσεις. Το αποτέλεσμα των δικών μας μετρήσεων τι δείχνει, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυξήθηκε. Πού προέρχεται ο ιός, κυρίες και κύριοι? Υπάρχουν πλέον, τα αποτελέσματά μας είναι συμβατά, συνάδουν με τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία, ότι υπάρχει τι, υπάρχουν πολλοί ασυμπτωματικοί ή μετρίως ασυμπτωματικοί. Άρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτοί κάτω από συνθήκες θα μπορούσαν δυνητικά να τον μεταδώσουν και να δημιουργήσουν. Τι βλέπουμε στην πράξη? 5, 6, 4, 5 ξανά, τι? Θετικά διαγνωσμένα που νοσηλεύονται στο ΑΧΕΠΑ. Ο κ. Παπαϊωάννου υπογράμμισε ότι στο πρόγραμμα συνεργάζονται 6 διαφορετικά τμήματα του Πανεπιστημίου, ώστε το αποτέλεσμα να αντικατοπτρίζει την πραγματική καθημερινή εικόνα της πανδημίας στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε εδώ για να κάνουμε πράξη το όραμα του Περιφερειάρχη, ότι να πάρει αυτήν τη μέθοδο και να την κάνει πράξη που είτε σε μικρότερες πόλεις, είτε σε λουτροπόλεις, είτε ακόμα και σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που έχουν δικό τους βιολογικό καθαρισμό. Ότι πλέον ήρθε ο καιρός να μην μετράμε μόνο σε ένα σημείο στη Θεσσαλονίκη, να μην γνωρίζουμε συνολικά τι συμβαίνει στο περίπου 1 εκατομμύριο πληθυσμό, αλλά να μπορέσουμε να έχουμε δειγματοληψία σε στρατηγικά σημεία, έτσι ώστε να ξέρουμε τι γίνεται σε συγκεκριμένα τμήματα της πόλης. Νομίζουμε ότι όλοι πια σκεφτόμαστε ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα lockdown σε όλη την πόλη, αλλά αν τα πράγματα ήταν ανησυχητικά, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι ενδεχομένως για μικρά κομμάτια της πόλης. Το πρόγραμμα, όπως είπε ο πρόεδρος της ΕΙΑΘ Άγγης Παπαδόπουλος, θα εφαρμοστεί και σε άλλα επιλεγμένα σημεία του πολεοδομικού συγκροτήματος, προκειμένου να γίνει και ο χωρικός εντοπισμός του κορονοϊού. Έχει μεγαλύτερη σημασία να σταθούμε στο ότι έχουμε ήδη αποφασίσει ως εταιρεία να αναβαθμίσουμε τον εργαστηριακό μας εξοπλισμό και εξιδίων πόρων και ευελπιστούμε και με τη στήριξη της περιφέρειας, ώστε να μπορέσουμε, για παράδειγμα, να κάνουμε τη χωρική ανάλυση, δειγματοληψία και ανάλυση των λιμάτων, για να έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια στον προσδιορισμό. Ο καθηγητής του τμήματος Χημίας, Θεόδωρος Καραπάντσιος, είπε ότι μέσω του πρωτοποριακού παγκοσμίως αυτού προγράμματος θα καταστεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και τα συνεργαζόμενα εργαστήρια Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Επιδημιολογίας Λιμάτων. Για να μπορώ να μιλήσω για διασπορά του ιού στην κοινότητα ή το αντίθετο. Άρα λοιπόν, όταν βάζει κανείς στο τραπέζι, και αυτό κάνει η δική μας προσπάθεια στο Απιθύτα, τη μέτρηση αναφέρεται σε μέτρηση με αξιόπιστη συγκέντρωση. Εκεί βρίσκεται αυτό που ξεκίνησε να λέει ο κύριος Πρίτανης, η παγκόσμια πρωτοτυπία του Απιθύτα. Η μεγάλη ομάδα συναδέλφων, γιατί είμαστε πολλοί και γι' αυτό δεν θα τολμήσω καν να αναφέρω τα ονόματά τους για να μην αδικήσω κανέναν, φτιάξαμε ένα μεγάλο περιβαλλοντικό μοντέλο, γιατί εκτός από τον κορονοϊό μετράμε άλλες 24 περιβαλλοντικές παραμέτρους. Στην ερώτησή μας για το ποια είναι η κατάσταση των τελευταίων ημερών, ο κ. Καραπάντσιος διευκρίνησε ότι αυτή η προσπάθεια δείχνει ότι η επιδημιολογία των λιμάτων δεν αντικαθιστά τα μοριακά τεστ, αλλά να τα κατευθύνει. Οι πληροφορίες που μπορούν να δώσουν τα λίμματα δεν έχουν να κάνουν με τον αριθμό των νοσούντων. Εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο λάθους, οπότε κανείς πρέπει να το βλέπει συγκριτικά αν αυξάνει η συγκέντρωση, αν επομένως διαδίδεται ο ιός ή αν μειώνεται η συγκέντρωση. Εκείνο που προσπαθούμε να κάνουμε πάλι μέσα από μοντέλα, γιατί αυτή είναι η διεθνής πρακτική, είναι να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις, όσο και αν είναι μεγάλο το περιθώριο σφάλματος. Οι εκτιμήσεις μας αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο μεγάλες από αυτό που έχουμε σαν κλινική εικόνα. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχει νόημα να επικοινωνήσουμε νούμερα. Η κλινική εικόνα της Θεσσαλονίκης είναι σαφής. Απλώς συγκρατήστε ότι εμείς σε 24 ώρες βλέπουμε κάτι, ενώ κάποιος για να νοσήσει θέλει 5 με 7 μέρες. Και επίσης συγκρατήστε ότι δεν έρχεται η επιδημιολογία λιμάτων να αντικαταστήσει τα μοριακά τεστ, έρχεται να τα κατευθύνει, να πει σε εκείνη την περιοχή βλέπω κάτι να ανεβαίνει, πάνε εκεί και κάνε μετρήσεις, που είναι πολύ οικονομικότερο και πολύ πιο αποδοτικό.
Ο κύριος Τζικώστας μάλιστα είπε πως η περιφέρεια θα επικοινωνήσει με τους 38 Δήμους ώστε να προγραμματίσει ανάλογους ελέγχους μετά την τουριστική περίοδο σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Ήδη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο αναλύονται μετρήσεις από το Παρίσι, το Άμστερνταμ και τη Βοστόνη. Τώρα με 4 ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού αυτή τη φορά συμπράττει το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης προκειμένου να υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ακαδημαϊκής κοινότητας, όπως τονίζεται. Πρόκειται για το Πανεπιστήμιο του Χάλ από την Αγγλία, από το Βέλγιο άλλο πανεπιστημιακό ίδρυμα, τη Φλωρεντία από την Ιταλία, το Πανεπιστήμιο από την Αυστρία επίσης, σε μια σύμπραξη που αφορά την ανάπτυξη μια σειρά ψηφιακών μαθημάτων και διαδικτυακών πλατφορμών σε τουλάχιστον 5 εκπαιδευτικά πεδία, τα οποία θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να προσαρμοστούν στους προκλήσεις της τεχνολογίας και να διαμορφώσουν το μέλλον της εκπαίδευσης στην εποχή της κοινωνικής αποστασιοποίησης. Η συνεργασία αυτή εντάσσεται σε ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται μάλιστα από το Erasmus Plus και έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει την ακαδημαϊκή κοινότητα να αντιμετωπίσει τη νέα πρόκληση. Αν και το πρόγραμμα εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε πριν από την εξάπλωση της πανδημίας COVID-19, η σημερινή κατάσταση το κάνει πιο επίκαιρο από ποτέ, όπως τονίζει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Χάλ από την Αγγλία και επιστημονικά υπεύθυνος είναι για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ο κύριος Βασίλειος Μπαρκούκης. Στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι να υποστηρίξει στους διδάσκοντες την ανάπτυξη και την εφαρμογή μαθημάτων με βίντεο. Η τεχνολογία αυτών των βίντεο είναι σχετικά πρόσφατη και αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι φοιτητές βλέπουν και μαθαίνουν από ένα βίντεο. Η χρήση της εκτιμάται πως θα βοηθήσει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να βελτιώσουν την ποιότητα των διαδικτυακών προσεγγίσεων. Οι νέες συνθήκες, όπως τονίζεται, και καταστάσεις λόγω της πανδημίας δημιουργούν δυσκολίες, ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις στον χώρο της εκπαίδευσης, επισημαίνεται από την πλευρά του καθηγητή του κυρίου Μπαρκούκη. Και τονίζουν επίσης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη στη σχετική ανακοίνωση ότι στη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος από το 19 στο 2022 η ομάδα θα κληθεί και καλείται ήδη να αναπτύξει δεδομένα και πλατφόρμες, καθώς και διδακτικό υλικό και υλικό καθοδήγησης, στο πλαίσιο πάντα όλων των στοιχείων που δίνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επίσης, θα δημιουργηθεί και μια βιβλιοθήκη μαθημάτων με τα ίδια βίντεο για πιθανές μελλοντικές χρήσεις από εκπαιδευτικούς. Στο Δήμο Παύλου Μελά τώρα σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν περίοικοι του πάρκου Διγενή, εκεί όπου καταγγέλουν ότι τα σκουπίδια κάνουν την εμφάνισή τους συνεχώς, χωρίς να συγκεντρώνεται, χωρίς να καθαρίζεται ο τόπος και μάλιστα με κίνδυνο ως προς τα παιδιά που παίζουν και δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο πάρκο. Ο κ. Βασιλιάδης μας δείχνει την άσχημη κατάσταση που επικρατεί στην παιδική χαρά που βρίσκεται στην οδό Διγενή στο Δήμο Παύλου Μελά. Παιδάκια, πολλά παιδάκια. Σωριδών κάθε απόγευμα εδώ γεμίζει παιδάκια. Αλλά κοιτάξτε εδώ, αυτά εδώ είναι από τα παιδιά που σχολάσανε, που τελείωσαν τα σχολεία εδώ και 20 μέρες. Σκεφτείτε, δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση. Ένα σκουπιδότοπος. Ένα σκουπιδότοπος. Σήμερα, τυχαία, συμπτωματικά. Πάντα, όχι. Συνεχώς. Συνεχώς. Πρέπει να είναι όλα φροντισμένα και καθαρά. Σκουπίδια παντού. Τα παράπονα των κατοίκων της περιοχής αφορούν την καθαριότητα και συγκεκριμένα τους κινδύνους που υπάρχουν και τη δημόσια υγεία. Ορίστε, κοιτάξτε. Αυτά η κατάσταση του στιμά. Του στιμά αυτή η κατάσταση. Είναι πάρκο του 2020. Αυτό. Στο Αφγανιστάν να πάτε δεν θα βρείτε τέτοια κατάσταση. Σας ομολογώ εντύμως. Η παιδική χαρά είναι σε άσχημη κατάσταση. Είναι πολύ λερωμένη. Τα παιχνίδια εδώ δεν είναι και τόσο ασφαλή. Είναι η παιδική χαρά του 2020. Είναι η παιδική χαρά του 2020. Εδώ μπορεί το παιδί μου, εγώ έχω 8 εγγόνια έχω. Και λέω τη γυναίκα μου, μην τα πας εκεί πέρα. Είναι άμμο εδώ πέρα, έχουν τη γάτη, αφοδεύουν. Ακόμη εκφράζεται ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών από τη χρήση των παιχνιδιών. Εδώ έπεσε ένα παιδάκι εδώ μπροστά μου, ήταν ενός φίλου μου. Τα μιλήσια που έχει, εδώ έπεσε. Ακριβώς. Ναι, έπεσε κάτω.
Είναι δύσκολα. Είναι αυτά τα συνέχεια τα βλέπουμε. Συνέχεια. Δεν είναι που μπαίνουν τα σκυλιά που κατουράνε εδώ πέρα. Οι σκουριασμένες βάσεις από τα μικρά μεταλλικά καλάθια αλλά και οι σωλήνες του αρδευτικού δικτύου παραμένουν σε αρκετά σημεία του πάρκου και απομάκρυνσή τους κρίνεται ως αναγκαία για να μην σκοντάψει κάποιος πολίτης και χτυπήσει. Η κυκλοφοριακή αναβάθμιση της οδού Παπανδρέου στο Κορδελιό είναι πλέον γεγονός. Έχει δοθεί μεγάλη έμφαση και μάλιστα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα δούμε και τι προβλέπεται βάσει σχεδιαγραμμάτων που έχουν δοθεί στην δημοσιότητα. Είναι ένας δρόμος που χρήζει παρεμβάσεων προκειμένου να καταστεί ακόμη περισσότερο ασφαλής και χρηστικός φυσικά προς όλους τους διερχόμενους οδηγούς. Η χρήση του είναι ομολογουμένως μεγάλη και όπως θα δούμε και στο ρεπορτάζ, μια παρέμβαση ουσιαστική επικροτείται και από τους δημότες. Διαχωριστική νησίδα ενός μέτρου, νέες και αναβαθμισμένες διαβάσεις θα αλλάξουν τη σημερινή εικόνα της κεντρικής οδού Ανδρέα Παπανδρέου στο Κορδελιό. Εμείς σκοπεύουμε να κάνουμε μια κυκλοφορία και μελέτη ώστε να γίνει μια νησίδα στα όρια του εφικτού, χωρίς να ενοχλήσουμε ούτε τους καταστηματάρχες, αλλά να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και τον κόσμο που θέλει να διασχίσει την Ανδρέα Παπανδρέου. Δηλαδή σκοπεύουμε να κάνουμε μια νησίδα στο κέντρο του δρόμου, με ένα μέτρο κενό, ώστε να μπορεί να σταθεί και κάποιος σε περίπτωση που υπάρχει κίνηση στη μέση της νησίδας μέχρι να είναι κατάλληλος το χώρος για να προχωρήσει, να διασχίσει. Και οι σοχές που υπάρχουν να εξυπηρετούν στην αρχή τα μαγαζιά για φορτοεκφόρτωση και στη συνέχεια να μπορέσουν να έρχονται και οι πελάτες των καταστημάτων να αφήσουν τα μάξους για 10 λεπτά και να συνεχίσουν να πάνε στις δουλειές τους. Οι 15 διαβάσεις της οδού θα αναβαθμιστούν ενώ θα δημιουργηθούν 23 νέες διαβάσεις πεζών στις κάθετες οδούς της Ανδρέα Παπανδρέου. Σε όλες τις διασταυρώσεις η παράνομη στάθμευση θα αποτραπεί με τοποθέτηση ειδικών ελαστικών κόνων. Κάθε ένας παρκάρει το αμάξι του όπου θέλει, δεν τον ενοχλεί κανένας μέχρι τώρα. Τις οχές που υπάρχουν θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ώστε να εξυπηρετούνται τα καταστήματα, να ανανεώνεται δηλαδή η ροή των αμαξιών. Αλλά αυτό βλέπουμε ότι δεν γίνεται. Ο καθένας αφήνει το αμάξι του για όση ώρα, ίσως και μέρες. Πολλές φορές έχει παρατηρηθεί και για ένα μήνα να είναι ένα αμάξι παρκαρισμένο μέσα σε μια εισοχή. Με αποτέλεσμα οι πολίτες που περνάνε να κάνουν τη δουλειά τους στα καταστήματα, έστω και για 10 λεπτά, να παρατάνε τα αμάξι τους, να το διπλοπαρκάρουν ουσιαστικά. Μετά έρχεται και επόμενος, σε σημείο να μην μπορεί να περάσει ούτε ένα στενοφόρο, άμα χρειαστεί ένα πυροσβεστικό. Αυτός ο δρόμος, καταρχήν για να μπορέσει να λειτουργήσει, πρώτα θα πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση στα διπλοπαρκαρισμένα κτλ. Όλη μέρα επικρατεί ένα χάος. Ο καθένας παρατάει το αυτοκίνητό του όπου να είναι, περνάει η δημοτική αστυνομία, δεν δίνει σημασία και δεν ξέρω τον λόγο τον οποίο την πληρώνουμε. Για τις συγκοινωνιακές παρεμβάσεις του κεντρικότερου εμπορικού άξονα της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου Κορδελιού, ζητήσαμε από τους κατοίκους και τους επαγγελματίες να μας πούν τις απόψεις τους. Μια νησίδα θα ήταν ό,τι πρέπει. Και δεν θα παρκάρουν κιόλας. Όλοι θέλουν να πίνουν τον καφέ τους, να έχουν και το αμάξι τους δίπλα. Να τώρα εδώ σε λίγο θα έρθουν 3-4 και θα παρκάρουν το αμάξι τους δίπλα, εκεί που είναι το καφέ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτός ο κεντρικός δρόμος έχει το πρόβλημα. Εδώ πρέπει να δοθεί το βάρος του Δήμου της τροχέας. Είναι το δρόμος. Είναι καλός γιατί έχει και παρκίδα και όλα. Όταν όλοι συμμορφώνονται δεν υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι θες να πιεις τον καφέ στο κεντρικό δρόμο, παρκάρισε από το πίσω στενό το αμάξι. Δεν ανάγκη το παρκάρεις εκεί που πεις τον καφέ σου. Ίσα θα δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα η νησίδα εδώ πέρα, γιατί ο δρόμος έχει ανάγκη από το να πλατείνει, όχι να στενέψει κι άλλο. Γιατί υπάρχει πρόβλημα όλη μέρα, γίνεται χαμός, σταματάνε τα φορτηγά να ξεφορτώσουν επειδή έχουμε σούπερ μάρκετ, χασάπικα δίπλα μας κτλ. Και δεν χωράει δεύτερο αυτοκίνητο να περάσει. Και όλη μέρα επικρατεί μια αναρχία από τα διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα. Ο καθένας πίνει το καφεδάκι του, έχει το αυτοκίνητο μπροστά του. Δημιουργεί πρόβλημα, δεν δημιουργεί ούτε που τον ενδιαφέρει. Μια μελέτη που θέλει να δώσει λύση στο πρόβλημα το κυκλοφοριακό είναι πραγματικά θετικό. Είναι σε μια θετική βάση. Τώρα, από εκεί πέρα, πώς θα γίνει λειτουργική? Σκέπτονται να υπάρχει μια νησίδα, να γίνει μια διαβούλευση με τους καταστηματάρχες. Ακούστε, το ότι έχει γίνει αυτή η προσπάθεια ώστε να διευκολυνθεί η κίνηση των αυτοκινήτων είναι σωστό. Αλλά όμως πριν γίνει αυτό πρέπει να προβλεφθεί πού θα πάνε τα αυτοκίνητα αυτά τα οποία δεν θα μπορούν να παρκάρουν στον κεντρικό δρόμο. Αυτό το θεωρώ σημαντικό και είναι κάτι που δεν έχει γίνει. Για μένα τα μέτρα που μπορούν να γίνουν εδώ πέρα είναι λίγο η αστυνόμευση για να μπορεί να λειτουργεί και για τα καταστήματα, για τους ασυνείδητους
και τους απαθείς που δεν θέλουν να καταλάβουν, γιατί πέρα τούτο αν γίνει και μπει μια διαχωριστική λωρίδα, όπως λένε στο κέντρο, που υπάρχει η μελέτη αυτή και κατά πάσα πιθανότητα έχει ψηφιστεί από ό,τι έχω μάθει, για μας θα είναι η ταφόπλακα για το κεντρικό αυτό το δρόμο για τα καταστήματα. Δεν θα μπορεί άλλος να σταματήσει ούτε για δύο λεπτά για να πάρει κάτι και να φύγει. Για το πάρκινγκ ήδη γίνονται ενέργειες για να το επαναλειτουργήσουμε. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τη μόνωση του, το οποίο στάζει σε κάποια σημεία που έχουμε βρει μέσα. Κάνουμε ήδη μια μελέτη γρομόνωσης και ό,τι άλλο χρειάζεται θα το τρέξουμε ώστε να είναι λειτουργικό. Αυτό θα πάρει ένα χρονικό διάστημα. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ κοντά στην υλοποίηση όταν θα υλοποιηθεί και η νησίδα. Οπότε να δώσουμε και μια εναλλακτική στον πολίτη, να μην τον εγκλωβίσουμε στο ότι δεν σου δίνουμε πλέον χώρο να παρκάρεις. Θα έχουμε το πάρκινγκ, θα μπορεί να αφήσει το αμάξι του εκεί πέρα και να κατέβει να κάνει τα ψώνια του, τη βόλτα του ή ό,τι άλλο θέλει. Ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου σκοπεύει έτσι να αντιμετωπίσει το χρόνιο πρόβλημα της παράνομης διπλής στάθμευσης και της κυκλοφοριακής συμφόρησης που αντιμετωπίζει η κομβική αυτή οδική αρτηρία. Τώρα θα περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Στη συνέχεια της εκπομπής θα συνδεθούμε ζωντανά με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, προκειμένου να δούμε τη νέα επιστολή που έχει σταλεί προς τον Υπουργό Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη, σε σχέση με τα αιτήματα που προβάλλονται, καθώς η πτώση είναι κατακόρυφη για τις κρατήσεις και μάλιστα υπάρχουν και πολλές ακυρώσεις και σοβαρά προβλήματα ακόμη και για τον Αύγουστο. Θα τα δούμε όλα αυτά αμέσως μετά τις διαφημίσεις.